Είπα να παραγγείλω πίτσε σήμερα και να πάρω τι πιο ακριβέ που θα βρω στο κάθε κατάστημα. Οπότε μπήκαμε στο eFood, μπήκα στη κατηγορία του Red Selection για να βρω, να είμαι σίγουρο τουλάχιστον θα είναι πολύ φλουτσαρίστε οι πίτσε και βρήκα την πιο ακριβή πίτσα και παράγγειλα. Θα πάρουμε από αρκετέ. Πάμε να δοκιμάσουμε. Να, να δοκιμάσω, συγγνώμη. Εσεί μπείτε να παραγγείλετε μόνοι σα. Η πρώτη πίτσα που λέτε. Ο, oh, τι είναι αυτό. Αυτή εδώ πέρα είναι με θυμάρι, ρόκα και πεκορίνο. Και έκανε 16 ευρώ. Και η πίτσα είναι έτσι. Είναι... Μην τα βλέπετε τα μαυράκια. Είναι ξυλόφουρνο, έτσι. Ξυλόφουρνο και 370 βαθμού. Αυτά δεν τα γλιτώνει σε τέτοιο στυλ πίτσα. Φαίνεται πανέμορφη. Το ζυμάρι είναι του αφράτου. Ω, φεύγουν όλα. Ή, ε, κάτσε εδώ. Ω, η ζύμη είναι πάρα πολύ ωραία. Και η γέμιση είναι τραγικά ιδιαίτερη. Τι είχε μέσα. Θυμάρι ρόχα ρο... και πεκορίνο. Και το ζυμάρι είναι είναι αφρά το ζυμάρι. Είναι πολύ αφρά το ζυμάρι. Ε, είναι το αγαπημένο μου. Δεν ξέρω αν είναι το αγαπημένο μου, αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμη. Πω oh, κι άλλο. Δέστηνα. Δες την Δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ όμορφο όλο το κόντζεπ. Η κρέμα με το πεκορίνο που έχουν βάλει είναι φοβερή. Λοιπόν, αυτή είναι πιτσάρα. Πιτσάρα όμως. Είναι πίτσα του 9 στα 10. Πανεύκολα. Είναι ιδιαίτερη γεύση. Δεν είναι γεύση για όλους. Αυτή εδώ πέρα, αυτός ο συνδυασμό που έχουν κάνει. Σα το λέω, δεν είναι για όλου. Είναι για πιο εξειζητημένου κάλικε, σαν του δικού μου, που πάω και τρώω όλο, όλο το σουβλατζίδι για τον κόσμο. Αλλά όπω και να έχει, επειδή είναι και η δουλειά μου, 23 χρόνια σε έφημε. Δηλαδή, το νιώθω ότι αυτό το πέρα πολύ περιποιημένο. Μπορώ να το καταλάβω και φυσικά ότι το έχουν προσπαθήσει και το έχουν πονέσει όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό. Πώ τη λέγανε η πιτσαρία, Κατόν Λαντζιάνο, εγκρίνο, φουλ. Δεν έχω φάει τα άλλα πράγματα από αυτή την πιτσαρία, αλλά αν κρίνω από αυτή την πίτσα είναι πολύ σωστή σε πρώτε ύλε και τέτοια. Μπράβο του! Θα έρθω και εκεί να φάω. Ακόμη χανάκι, να η δεύτερη πίτσα. Περίμενα. Η αυτή είναι από το Καναρίνο. Τι όμορφια είναι αυτή καλέ. Νομίζω είναι πιο. Γουτσου, γουτσου, γλουτσου, φλουτσου, κλουτσου, πίτσε που έχω δει. Και πόσο ζαμπόν έχει πάνω. Λέτε το παράγειρε μόνο σα το ζαμπόν. Πώ γίνεται, θα πέσετε έξω ρε παιδιά, είναι πάρα πολύ. 16 ευρώ έκανε και αυτή και έχει. Είναι η ταρτούφο. Μοτσαρέλα, ρικότα, μίξ μανταριών, μοσχαρίσιο ζαμπόν, τρούφα, λάδι τρούφα. Και είναι και μεγάλο μέγεθο έτσι. Και θυμίσω εγώ πήρα τι πιο ακριβέ του πίτσε. Έχουν και πιο φθηνέ. Αν είναι όλε αυτό το μέγεθο, μπράβο του. Το κομμάτι είναι έτσι. Εδώ. Η ζύμη είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Η άλλη ήταν πιο ιταλικού design. Αου. Κοίτα, είναι πολλές γεύσεις πάνω. Βέβαια, έχει πολύ πράγμα, έτσι. Είναι πολλές γεύσεις. Δεν νιώθεις ακριβώς τη τρούφα που τη λένε και τα ρτούφο. Τρούφα ακόμα δεν έχω καταλάβει. Κατάλαβα. Έχουν βάλει τόσο όσο τρούφα για να μην σου σκεπάσει τα υπόλοιπα υλικά. Το σκεφτήκανε και τον μπράβο του. Γιατί πάνε πολύ και πιτσιλάνε λάδι ατρούφα φούλ από πάνω. Και επειδή είναι τόσο έντονο το λάδι ατρούφα, δεν καταλαβαίνει τι είναι το υπόλοιπο που τρως. Είναι και αυτή η πίτσα του, του 9 στα 10. Εύκολα. Η ζύμη είναι εξαιρετική να βλέπω και τον delivery γιατί έχω παραγγείλει. Παραγγελίε σου είναι έτοιμη, ο διανομέα μα έρχεται προ τα σένα. 5 με 10 λεπτά προλαβαίνουμε ακόμα να φάμε λίγο. Και έχω παραγγείλει και άλλοι, 5 έως 15 λεπτά. Εντάξει, mm -hmm. Μέχρι τώρα και οι δύο πίτσε που έχω φάει είναι εξαιρετικέ. Και από δεν είχα παραγγείλει τόσο καιρό από αυτέ. Και αυτή είναι περιποιημένη, γιατί έχουν ασχοληθεί ρε παιδί μου. Σου έχουν βάλει και το τυράκι εδώ πέρα με σακούλα μετά τη αχροπλαστική. Κλουτ, κλουτ, φλουτ, φλουτ. Έχουν ασχοληθεί πριν τη στείλουν την πίτσα. Μαλάκι, έχει πάρα πολύ ζαμπορ πάνω. Έχει πάρα πολύ ζαμπορ, δηλαδή ή έχετε μοσχάρια πίσω στην αυλή και φτιάχνετε εσεί ζαμπόν, ή δεν ξέρω πώ βάζετε τόσο. Οικονομικά πώ βγαίνετε, ρε παιδί μου. Μα δεν ξέρω, μπράβο σα. Και το ζαμπόν καταλαβαίνει ότι είναι κάτι πολύ ακριβό. Δηλαδή δεν είναι απλό ζαμπόν. Είναι... Το βλέπει, είναι ζαμπόν που θα βρει σε και τέτοια. Με πολύ καλή ποιότητα. Μπράβο σα πάντω που κάνετε τόσο μεγάλη πίτσα και βάζετε τόσο υλικά πάνω. Μπράβο. λοιπόν, ήρθε <laughs> και η άλλη. Είναι από το κατάστημα Λούλου και η πίτσα κόστιζε 16 ευρώ και 50 λεπτά. Είναι ρόκα, λάδι δεντρολίβανο, εντάξει, τυρί ντομάτα και προσούτο. Η πίτσα είναι έτσι εδώ. Αυτή είναι η πιτσούλα. Κοίτα, εδώ προσούτο δεν έχει πάρα πολύ. Ρόκα, το, το, έχουν βάλει πολύ light το προσούτο και τη ρόκα. Αλλά μια χαρά, έχει κάθε κομμάτι προσούτο πάνω. Και εδώ πέρα η ζύμη φαίνεται πάρα πολύ καλή. Η ζύμη είναι και σε δεν ξέρω αν φαίνεται που αχνίζει η πίτσα. Αυτό το λούλου στο μαγαζί το έχω δει πολλέ φορέ που μου το πετάει το e-food όταν παραγγέλνω, δηλαδή κάθε δύο μέρε. Ε, δεν είχε τύχη να πάρω. Για να δω. Mm. Mm. Ah. Καλά κάνουν και δεν βάζουν προσούτο πολύ πάνω. Στα σκάλια άλλη μοίρα του προσούτου. Θε το σώσω. Και αυτή είναι πολύ καλή πίτσα. Είναι και αυτή μεγάλη. Δεν είναι μικρή. Είναι μεγάλε πίτσε και οι τρει μέχρι τώρα που έχουμε πάρει. Γενικά ρε παιδί μου, εγώ από αλυσίδε πιτσαρίε ε, είναι λίγε που μου αρέσουν. Λίγε, δεν είναι και τόσο σπόστη... πολλέ ναι, είναι μία που μ' αρέσει που μπορώ να τη φάω. Δηλαδή, οπότε προτιμώ να πηγαίνω είτε σε πιο συνοικιακά μαγαζιά ή σε τέτοια με πιο ιταλικού design πίτσα, να έχει πιο ωραία υλικά πάνω και όλα αυτά. Και μέχρι τώρα και οι τρει που πήρα είναι super. Και τα πήρα στη τύχη, έτσι. Δεν έχω ξαναφάει. Μπράβο σα. Οι άλλε δύο μ' αρέσαν ένα τσακ παραπάνω από αυτήν. Αλλά και αυτή είναι εξαιρετική. Δηλαδή, αν έβαλε άλλε 9, εδώ θα βάλω ένα 8,9. Δηλαδή τόσο λίγο είναι η διαφορά τους. Αξίζουν φουλ να είναι με στο Red Selection. Άντε να ανοίξω και εγώ κανένα μαγαζί, να μπω κι εγώ στο Red Selection. Η ζύμη σε αυτό όμως έχει ένα ωραίο κράτσα-κράτσα που δεν το είχαν οι άλλες. Έχει μια πολύ λεπτή στρώση που είναι κράτσα-κράτσα. Πώς θα το περιγράψω. Και μέσα αυτό είναι, δεν ξέρω πώς να το καταλάβετε, έχει την υγρασία του. Την πιο πολύ υγρασία την είχε η πρώτη πίτσα. Σαν ζύμη μη, Αυτή είναι η δεύτερη συγγρασία και μετά ήταν η άλλη. Αλλά και τρει προκαλέσαν η κρασία αλλού. Οπότε. Έχω παραγγείλει και από άλλη. Ε. Και έχει και πάρα πολύ τυρί αυτή πάνω. Ε. Πολύ τυρί. Δεν τσιγουνεύονται. Το προσούτο είναι πιο λίγο, αλλά δεν χρειάζεται παραπάνω προσούτο γιατί είναι πολύ αλμυρό το προσούτο. Έχω χωρίσει και σκάω, ε. Μα... Έχω... έχω, χαλάσει. Δεν γίνεται. Εγώ έτρωγα πιο πολύ. Επειδή καλοκαιριάζει, ίσω. Να βάλουμε κανένα κοντίσιο εδώ μέσα. Λέω. Αυτό είναι από την πιτσερία Ετρατορία Λαρικότα που είναι Νέα Σμύρνη. Και η πίτσα που πήρα εγώ είναι η Λαρικότα, που έχει ρικότα στο στεφάνι, σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα μελιτζάνα, αλμυρί ρικότα πρόβια και βασιλικό. Α, ναι, αυτή έκανε 13 ευρώ και 50 λεπτά. Ήταν η πιο ακριβή της πίτσα. Ωραία, και εδώ η γρασία η πίτσα. Νάτινα. Έτσι είναι το μωρό. Εμένα έλεγα. Και για να με τη ρικότα σου, Στεφάνη. Με φαίνεται. Να, εδώ πέρα έχει ρικότα με σου Στεφάνη. Και η ζύμη δεν κρατιέται καν. Είναι τόσο λεπτή. Είναι χαρτί, χαρτί. Πρέπει να βγάλω τα υλικά για να σου δείξω. Να. Η ζύμη είναι χαρτί. Σω δεν αρέσει, δηλαδή το πολύ το χοντρό το ζυμάρι είναι χαρτί. Νομίζω είναι η πιο λεπτή πίτσα που έχω δει στην Ελλάδα. Mm, για κάτσε. Εγώ δεν είμαι πολύ φαν τη λεπτή ζήμη τόσο λεπτή. Αλλά γενικά ο πληθυσμό όλο είναι. Εγώ είμαι περίεργο. Όταν φτάνει όμω στην άκρη που είναι η ρικότα, μέσα στο, στο, στο ζυμάρι, είναι ειδονή. Πολύ ειδονή. Θέλω για την υπόλοιπη ζωή μου να έχω ρικότα μέσα στο τεφάνι. Θα κάνω συνδυασμό από όλε αυτέ τι πιτσαρίε και θα φτιάξω τη τέλεια. Πω. Oh. Για δεν ξέρετε, η ρικότα είναι να τη το ανθότυρο πάνω κάτω. Το μόνο που δεν μ' αρέσει αυτή η πίτσα. Θα ήθελα λίγο παραπάνω ψημένη τη μελιτζάνα. Εγώ άλλοι θέλω να τη νιώθουν το κράτ. Εμένα μου αρέσει πολύ η ψημένη η μελιτζάνα. Γούσταν αυτά. Όποιο τη φάει αυτή τη πίτσα, σίγουρα θα τη βάλει τρελά καλή βαθμολογία. Εγώ θα τη πάω στο 8,8, ένα τσακ πιο κάτω δηλαδή από τι άλλε τρει, λόγω ότι δεν είμαι τόσο του λεπτού του ζυμαριού. Να ρε, κάτσε στο. Μου να στο φέρω κοντά να το δει. Σχεδόν βλέπει μέσα από τη πίτσα. Είναι τόσο λεπτό. Κοίτα πώ κουνιέται. Τι σα θυμίζει αυτό έτσι πώ κουνιέται. Άρα, όχι, δεν με έχετε δει να κάνω μπάνιο. Δεν ξέρω αυτό. Συγχαρητήρια για την πιτσαρία που καταφέρνει και κάνει τόσο λεπτό ζυμάρι. Δεν ξέρω. Στο χέρι δεν ανοίγει αυτό. Αν το ανοίγετε στο χέρι, μπράβο. Αν το ανοίγετε στο χέρι, φωνάξτε με να μου δείξετε πώ. Είναι wow. και συγχαρητήρια για τη ρικότα και τι πρώτε Και εδώ πέρα είναι εξαιρετικέ τι πρώτε Το μόνο με χαλάει είναι η μελιτζάνα. Αλλά την έτρωγα πάνε Την πίτσα. μπερδεύεστε. Το λεπτό είναι για του πιο λιτοδίαιτου. Φέρουμε με, με το ψωμί εδώ. Μπράβο. Πώ είπαμε. Α, ναι, ρικότα. Μπράβο, ρικότα. Πάρα πολύ ωραία. Γίνεται να 4 στα 4 το έχουμε πάει σήμερα. Ε. Να πει και το Red στη μέση. Δεν θα πάνε να ό,τι να είναι μαγαζί μέσα. Τα καλά. Τα ωραία. Τα φλουτσαριστά. Μου κοίτα, επειδή πραγματικά αρχίζω και σκάω, θα παραγγείλω από άλλη μία. Τελευταία όμω, γιατί πραγματικά δεν αντέχω άλλο. Γιατί και τόση ώρα που δεν γράφω, τρώω από τι άλλε. Έχουν μείνει κανένα δύο κομμάτια στο κάθε κουτί τρία. Άντε, το πολύ. Είναι η ζέστη. Κατάλαβε, είναι η ζέστη, όχι άλλο λόγο. Θα φάω ένα τελευταίο κομματάκι. Άντε και ένα δεύτερο. <laughs> Πάμε και τη τελευταία. Δεν ξέρω αν αντέχω να φάω άλλο. Θα το προσπαθήσω όμω για εσά, όχι για μένα. Λοιπόν, αυτό είναι από την οστερία. Η οστερία, η πιτσαρία η οστερία. Και πήρα την μπούφαλα. Με ντομάτα, μοτσαρέλα, γκούντα, μπούφαλα, μοτσαρέλα, μπούφαλα, σπεκ, σπέκι εναλλαντικό και έκανε 15 ευρώ και 90 λεπτά. Λοιπόν, το ζυμάρι είναι καμία σχέση με τι άλλε. Έτσι είναι δικό του ζυμάρι. Πώ το φτιάχνουν αυτοί. Είναι, δεν είναι τόσο φουσκωτό το γύρω-γύρω, αλλά είναι βουβαλίσια πάνω το προσούτο για να δούμε. Έχει βγάλει και αρκετή υγρασία, αλλά είναι βουβαλίσια μοτσαρέλα, τσαρέλα. και βγάζει πάρα πολύ γάλα. Έτσι. Πολύ γάλα. Το προσούτο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια λεπτή πίτσα. Δεν είναι πολύ φουσκωτό το γύρω-γύρω. Είναι ωραία. Βουβαλίσια με τσαρέλα τη δίνει μια πιο έτσι γεύση. Καταλαβαίνει ότι τρώσει υλικά που είναι λίγο ακριβούτσικα. Αλλά ξέρει τι περίμενα. Έχω και μια ιδέα. Παιδί, παιδί. Έλα, ο, ο δεύτερο δοκιμαστή μου. Πάρει ένα κομματάκι που βαλίσει μοτσαρέλε, προσούτα και τέτοια. Έχει πολύ τυρί και αυτή πάνω, έτσι. Πόσο τυρί έχει, ρε. Ναι. <laughs> έχει τραγικά πολύ τυρί. Δηλαδή και τα τυριά κρέμονται από παντού. Τα υλικα ειναι είναι αλφα-αλφα. Τα υλικά είναι πολύ καλά. Δεν είμαι φαν του λεπτού ζυμαριού. Θε το πιο. Το... πιο το, κανα... βουσκ... το. καναδέζικο, ρε παιδί μου. Εγώ του βάζω ένα 8,7. Ενιαράκι. Γιατί αν και δεν μου αρέσει αυτό το στυλ ζύμη, είναι πολύ ωραία πίτσα. Πείτε μου και άλλε ιδέε. Τι μπορώ να πάρω τα πιο ακριβά. Το είχαμε κάνει με μπέργκερ, το κάναμε με πίτσα. Εγώ πρέπει να φέρνω όχι εσύ. Πείτε μου τι άλλο να κάνω. Θα πω μέσα στο e-food. Θα βρίσκω τα ρέτσε Selection, τα καλύτερα τα μαγαζιά. Και θα τα παίρνουμε όλα. Όσο και να κάνουμε. Γράψτε μου ποια θέλετε. Φύγε εσύ, εγώ να φέρνουμε.